στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις μεθόδους ανίχνευσης θυμάτων ασφαλείας φαρμάκων στις βάσεις δεδομένων ανεπιθύμητων ενεργειών, με αναφορά νομίζω και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στο ΕΚΑΝ. Κύριε Παπαζήση. Ευχαριστώ κύριε Κόκρα. Συνάδελφε, φίλε, όπως βλέπετε, σήμερα θα μιλήσουμε για ανεπιθύμητες ενέργειες, τρόπο καταγραφής τους και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις αναφορές αυτές που γίνονται των ανεπιθύμητων ενεργειών και οι οποίες καταχωρούνται σε κάποιες βάσεις δεδομένων που ξεκινούν από εθνικό επίπεδο, από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και καταλήγουν στην παγκόσμια βάση δεδομένων, τη βάση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Άρα μιλάμε για ασφάλεια φαρμάκων, μιλάμε για ανεπιθύμητες ενέργειες, για να επισημάνω έτσι, να περιγράψω το περιεχόμενο αυτής της ομιλίας, για την οποία δεν έχω καμία σύγκρουση συμφερόντων. Θα ξεκινήσω με μία αναφορά στην πιο πρόσφατη απόσυρση φαρμάκου που έγινε στην Ευρώπη, είναι πριν ένα χρόνο και αφορά ένα φάρμακο του χώρου μας, του κεντρικού νευρικού συστήματος, ένα φάρμακο για τις κλίνες κατά πλάκας. Θα διαπιστώσετε, παρουσιάζοντας έτσι τα παραδείγματα, ότι ποιο είναι το κοινό, το σημείο αναφοράς που θέλω να σταθώ και το οποίο σχετίζεται με το αντικείμενο της ομιλίας και πώς θα το συσχετίσω στη συνέχεια. Βλέπετε λοιπόν ότι πέρυσι αποσύρθηκε άμεσα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ένα μονοκλωνικό αντίσωμα, η Δακλιζουμάμπη, Δακλιζουμάμπ, Ζιμπράιτα είναι το φάρμακο, ήταν μάλλον το φάρμακο για τις κλίνες κατά πλάκας, και το οποίο αποσύρθηκε γιατί συλλέχθηκαν, καταγράφηκαν, όπως βλέπετε, 12 reports, 12 αναφορές, κρατήστε λίγο αυτό το νούμερο, 12 αναφορές, από αυτοάνωση μηνυγκοεγκεφαλίτιδα. Φλεγμονή λοιπόν του εγκεφάλου, 3 τα περιστατικά, τα οποία ήταν θανατηφόρα. 3 λοιπόν από τα 12 οδήγησαν σε θάνατο τους ασθενείς και η ανεπιθύμητη αυτή ενέργεια, η αυτοάνωση μηνυγκοεγκεφαλίτιδα, εμφανίστηκε μέσα στο πρώτο 8μηνο από την έναρξη της θεραπείας. Άρα λοιπόν, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και ο Αμερικάνικος Οργανισμός Φαρμάκων με βάση 12 αναφορές σοβαρής ανεπιθύμητης ενέργειας που αιτιολογικά συσχετίστηκε με το φάρμακο, οδηγήθηκε στην απόσυρση αυτού του μονοκλωνικού αντισώματος. Αντιλαμβάνεστε, ακριβό φάρμακο, τεράστια απώλεια για την εταιρεία. Βέβαια, ενδείξεις υπήρχανε, υπήρχε ένα review δημοσιευμένο το 2017, το οποίο είχε συσχετίσει το φάρμακο με άλλες αυτοάνωσες διαδικασίες, οι πιο συνηθισμένοι, αν έχετε λίγο εικόνα αυτής της κατηγορίας των φαρμάκων, των βιολογικών φαρμάκων, των μονοκλωνικών αντισωμάτων, η πιο σοβαρή επίδραση, γιατί είναι και ο μηχανισμός δράσης των φαρμάκων αυτών, είναι η ανοσογονικότητά τους. Η διέγερση λοιπόν του ανοσοποιητικού συστήματος, το οποίο στρέφεται του ίδιου του οργανισμού, και αυτό έχουμε αυτοάνωσα φαινόμενα. Χαρακτηριστικό για όλα τα φάρμακα της κατηγορίας αυτής, των μονοκλωνικών, πρέπει να το έχουμε πάντα κατά νου, το είχε φανεί ήδη και για το συγκεκριμένο, περιπτώσεις αυτοάνωσης υπατήτηδας, οι οποίες είχαν εμφανιστεί και εμφανίζονται και για τα άλλα φάρμακα που είναι στην αγορά, δεν είναι το συγκεκριμένο το πιο επιβλαβές, εμφανιζόταν και ακόμα και κάποιους μήνες μέχρι και ένα εξάμηνο μετά τη διακοπή της θεραπείας. Τέτοια φαινόμενα λοιπόν τα γνωρίζουμε, τα αναμένουμε με τα βιολογικά φάρμακα, ήταν πολύ έντονα εδώ, το συγκεκριμένο προσέβαλε και εγκέφαλο, έκανε μηνυγκοεγκεφαλίτιδες, αποσύρθηκε το φάρμακο από την αγορά. Ένας τρόπος με τον οποίο οι ρυθμιστικοί οργανισμοί, και όταν μιλάμε ρυθμιστικοί οργανισμοί έχουμε κατά νου τους μεγάλους
τον FDA για την Αμερική, τον EMA για την Ευρώπη και αντιστοίχως υπάρχει και ασιατικός οργανισμός. Αυτοί λαμβάνουν τις αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο και δεν είναι θέμα Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Αυτοί λοιπόν οι οργανισμοί συλλέγουν τα δεδομένα. Στην προκειμένη περίπτωση συνέλεξαν 12 αναφορές που έκριναν ότι είναι αρκετές για να αποσύρουν το φάρμακο από την αγορά. Πάμε σε κάτι πιο σχετικό με τον χώρο, το δικό μου της ψυχιατρικής, αλλά και οι υπόλοιπες ειδικότητες χρησιμοποιούν τα φάρμακα αυτά. Είναι το πιο πρόσφατο, εντάξει, το πέρασε ένας μήνας, θα έχει βγει κι άλλο alert του FDA, τέλος πάντων 30 Απριλίου του 19, συγγνώμη, δεν είναι 18, είναι 19 εκεί η ημερομηνία, γι' αυτό λέω πιο πρόσφατο, να εδώ φαίνεται καλύτερα, 30 Απριλίου λοιπόν του 19, βγαίνει μια προειδοποίηση, καταλήγει ο Αμερικάνικος Οργανισμός Φαρμάκων για τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αϊπνία. Ζολπιδέμι, ζαλεπτόνι, εζοπικλόνι, με λίγα λόγια, Στιμλόξ, Ιμοβάν, τα οποία είναι διαθέσιμα και στη χώρα μας. Συσχέτισε λοιπόν ο Αμερικάνικος Οργανισμός Φαρμάκων τα φάρμακα αυτά με κάποιες σπάνιες μεν, πολύ σοβαρές δε βλάβες που εμφανίστηκαν λόγω sleep behaviors. Δηλαδή με κάποιες συμπεριφορές που σχετίζονται με τον ύπνο, για να το διευκρινίσουμε. Έχω αυτούσιο το report του Αμερικάνικου Οργανισμού Φαρμάκων, δεν είναι δικά μου συμπεράσματα και εμένα τουλάχιστον μου προξένησαν εντύπωση όταν τα διάβασα, πώς κατέληξαν και έβαλαν πλέον, συμπεριέλαβαν μέσα στις οδηγίες, μέσα στην περίληψη χαρακτηριστικών των προϊόντων αυτών, αυτές τις επισημάνσεις, 66 reports, 66 περιστατικά, με τα οποία, στα οποία οι ασθενείς είχαν complex sleep behaviors, δηλαδή κάποιες σύνθετες συμπεριφορές ύπνου. Για την ακρίβεια βέβαια, αν το δείτε, μέσα σε αυτές τις συμπεριφορές δεν είναι μόνο η υπνοβασία για παράδειγμα, αλλά περιλαμβάνουν και συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της επόμενης ημέρας. Ξέρουμε καλά ότι τα φάρμακα αυτά, μακάρι να τα είναι έτσι, να έχουν συγκεκριμένη χρονική, περιγεγραμμένη χρονική διάρκεια κάποιων ωρών που επιθυμούμε εμείς για τον ύπνο, δεν είναι αυτό. Έχουν επίδραση και στην διάρκεια της ημέρας. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό μιλάνε για activities, για δραστηριότητες, κατά τις οποίες ο ασθενής δεν είναι σε πλήρη εγρήγορση, άρα μιλάνε και για περιστατικά sleep driving, μιλάνε για πτώσεις ή δηλητηριάσεις ή εμπλοκή σε τροχαία ατυχήματα που τα συσχέτισαν με τα φάρμακα αυτά. 20 από τα περιστατικά με τις συμπεριφορές αυτές ήταν τελικά θανατηφόρα. Μπορείτε βέβαια να σκέφτεστε και να μου πείτε, μα καλά, εμείς ξέρουμε ότι τα φάρμακα έχουν τέτοια επίδραση και κάνουμε ανάλογες συστάσεις ενδεχομένως στους ασθενείς μας. Αυτό περιμέναμε. Όταν αυτά τα περιστατικά είναι επισήμως καταγεγραμμένα και γίνεται μια αιτιολογική συσχέτιση, μια κλινική συσχέτιση, τότε και οι αρμόδιοι φορείς, οι αρμόδιοι οργανισμοί μπορούν να πατήσουν πάνω σε αυτό και να καταλήξουν ότι έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν την επισήμανση για τα φάρμακα αυτά, την επίσημη, το warning μέσα στο φυλάδιο των φαρμάκων το συγκεκριμένο. Άρα μπορείτε να δείτε ότι ακόμα και η έκθεση σε ακραίες καιρικές συνθήκες ή αυτοτραυματισμοί μπορούν να συσχετιστούν, να είναι συμπεριφορές που σχετίζονται με την επίδραση του φαρμάκου, η οποία είναι παρατεταμένη, είναι μία αναμενόμενη σε σχέση με το λόγο που τη χορηγήσαν. Αυτό λοιπόν είναι πρόσφατο το warning και εδώ σκεφτείτε ότι μιλάμε για φάρμακα που κυκλοφορούν χρόνια στην αγορά, έτσι, δεκαετίες ενδεχομένως κάποια από αυτά. Το αντίσωμα που ανέφερα ήταν καινούριο, 3-4 χρόνια στην κυκλοφορία. Αυτά κυκλοφορούν χρόνια. Τώρα λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια, ο FDA βάζει επίσημα την προειδοποίηση και θα περιλαμβάνεται μέσα στις οδηγίες
ότι μπορεί να εμφανιστούν κόμπλεξ σύνθετες συμπεριφορές που σχετίζονται με τον ύπνο, με τον κύκλο ύπνου εγρήγορσης και οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ σοβαρά ατυχήματα. Εδώ λοιπόν δεύτερο νούμερο, 66 αναφορές. Και ένα επίσης σοβαρό warning σχετικά πρόσφατο, πριν από μερικές μήνες, πάλι από τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων, μια προειδοποίηση, πάλι φάρμακο για τη σκλήνηση κατά πλάκας, η φιγκολιμόδη, το Gilenia. Ποιο είναι το warning στο οποίο κατέληξε ο Αμερικάνικος Οργανισμός Φαρμάκων, ότι μπορεί να παρατηρηθεί σοβαρή επιδείνωση στην κλινική εικόνα του ασθενή, σοβαρή επιδείνωση της νόσου με τη διακοπή του φαρμάκου. Για την εταιρεία την ίδια ήταν ένα μεγάλο σοκ αυτό τους τελευταίους μήνες, όταν ο Αμερικάνικος Οργανισμός Φαρμάκων επισημαίνει, πάλι έχω αυτούσιο το κείμενο που μπορείτε να το βρείτε και να το διαβάσετε με την ησυχία σας αν το ψάξετε, επισημαίνει ότι βρέθηκαν 35 περιστατικά στην οκταετία που κυκλοφορεί το φάρμακο, στα οποία καταγράφηκε, συσχετίστηκε αιτιολογικά, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μετά την διακοπή του φαρμάκου η κλινική κατάσταση του ασθενή επιδεινώθηκε σοβαρά και δεν είχε σχέση με την προηγούμενη κλινική του κατάσταση. Δηλαδή, πήρε το φάρμακο ο ασθενής με τη σκλήνηση και είχε ένα αλφα επίπεδο λειτουργικότητας. Προφανώς δεν βελτιώθηκε, γι' αυτό διακόπηκε το φάρμακο. Κάθε περιστατικό είναι διαφορετικό και πρέπει να δούμε ποιος ήταν ο λόγος διακοπής. Στα περισσότερα εξ αυτών ήταν μη ικανοποιητική ανταπόκριση και μετά τη διακοπή του φαρμάκου παρατηρήθηκε σοβαρή επιδείνωση της νόσου και ιδιαίτερα χαρακτηριστικό αυτό που έχουμε κόκκινο στο τέλος, ότι κάποιοι ασθενείς οι οποίοι ήταν περιπατητικοί πριν λάβουν το φάρμακο κατέληξαν σε αναπηρικό καρότσι. Μάλιστα, η επιδείνωση αυτή παρατηρείται στο πρώτο τρίμηνο, στις περισσότερες εκ των περιπτώσεων, στο πρώτο τρίμηνο από τη διακοπή του φαρμάκου. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι ο FDA επισημαίνει ότι η ανάλυση μας, λέει, περιλαμβάνει μόνο reports, τα οποία είτε έχουν υποβληθεί σε μας, είτε τα βρήκαμε στην βιβλιογραφία. Γι' αυτό πιθανότατα υπάρχουν και άλλα και άλλες αναφορές, άλλα τέτοια περιστατικά, τα οποία δεν γνωρίζουμε. Η σημασία αυτό που αναφέρω και σχετίζεται με το συνολικό τρόπο λειτουργίας της φαρμακοεπαγρύπνησης και όλο αυτό του τρόπου αναφοράς των ανεπιθύμητων ενεργειών. Άρα εδώ άλλο ένα νούμερο, 35 περιστατικά, τα οποία ήταν ικανά να οδηγήσουν στον το Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων να πάρει την απόφαση να κάνει αυτή την επισήμανση. Δεν αποσύρθηκε το φάρμακο, μπαίνει ένα όμως warning που αντιλαμβάνεστε πόσο σημασία μπορεί να έχει μετά για έναν για το θεράποντα ιατρό, για τον νευρολόγο που σκέφτεται να επιλέξει αυτό το φάρμακο για τον ασθενή του. Προσωπικά εμένα θα με έκανε έτσι ιδιαίτερα ανήσυχο όταν γνωρίζω αυτό το φαινόμενο που επαναλαμβάνω είναι επίσημη αναφορά. Είναι επίσημη αναφορά του Αμερικάνικου Οργανισμού Φαρμάκων. Και, μας μείτε εδώ τα γράμματα, άλλο περιστατικό, πάλι με φάρμακο για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, το Lemtrada, στο οποίο 13 περιστατικά συσχετίστηκαν με εγκεφαλικό επεισόδιο την πρώτη μέρα λήψης του φαρμάκου. Δηλαδή, μέσα στην πρώτη μέρα έχουν καταγεγραμμένα επίσημα ο FDA 13 περιστατικά ισχυμικού ή αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου. Ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής σε αυτά τα παραδείγματα που σας ανέφερα? Ένα νούμερο αναφορών, ένα νούμερο περιστατικών τα οποία οδήγησαν
είτε τον Ευρωπαϊκό είτε τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων να αποσύρουν σε κάποιες περιπτώσεις το φάρμακο ή να κάνουν ένα warning, μια προειδοποίηση που θα συμπεριληφθεί επίσημα μέσα στο πάκελο του φαρμάκου και στην περίληψη των χαρακτηριστικών των προϊόντων. Ένας αριθμός λοιπόν, ο οποίος είναι ικανός να οδηγήσει σε μια τέτοια απόφαση. Οπότε ένα ερώτημα που μπορεί να γεννάται είναι ποιο είναι αυτό το νούμερο το οποίο μπορεί να οδηγεί σε ανάλογες αποφάσεις. Η απάντηση δεν είναι απολύτη, είναι σχετικό και εξαρτάται από την βαρύτητα των ανεπιθύμητων ενεργειών, το είδος του φαρμάκου και κάποιους άλλους παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη οι αρμόδιοι φορείς. Ένα ερώτημα που τίθεται βέβαια, το οποίο θα προφανώς θα σε γεννηθεί, είναι από πού πηγάζει, τι είναι αυτό το 13, το 35 ή το 12, πού βρίσκονται αυτές οι αναφορές. Ξέρουμε ότι ανεπιθύμητες ενέργειες συμβαίνουν. Τα φάρμακα έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Οτιδήποτε έχει βιολογική δράση, έχει και αντίδραση. Αναμένουμε ανεπιθύμητη ενέργεια. Από τη στιγμή που αυτό που χορηγούμε, το φάρμακο που χορηγούμε, είναι βιολογικά δραστικό. Και αυτό αφορά, αντιλαμβάνεστε, οποιαδήποτε ουσία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε βιολογική δραστικότητα χωρίς να υπάρχει πιθανότητα και μια δράση η οποία δεν είναι επιθυμητή για μας. Ξέρουμε λοιπόν ότι συμβαίνουν ανεπιθύμητες ενέργειες και συμβαίνουν πολύ πιο συχνά από ό,τι ίσως νομίζουμε. Εδώ είναι η επίσημη αναφορά του FDA, μια εκτίμηση, θα το έλεγα καλύτερα, το 2016, ότι περίπου 125.000 θάνατοι στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετίζονται με ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων. 125.000 θάνατοι. Και η εκτίμηση είναι ότι ο αριθμός των σοβαρών ανεπιθύμητων γεγονότων που σχετίζονται με τα φάρμακα ετησίως είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια. Είναι κατ' εκτίμηση το νούμερο αυτό. Προκύπτει, εξάγεται από τα δεδομένα που έχουν οι φορείς στη διάθεσή τους. Και δείτε το νούμερο, έτσι, 125.000 θάνατοι σχετίζονται με τέτοιου είδους ανεπιθύμητες ενέργειες. Ο κλάδος, ο επιστημονικός, ας το ονομάσουμε κλάδος, που ασχολείται με τις ανεπιθύμητες ενέργειες, κλάδος της φαρμακολογίας, είναι η φαρμακοεπαγρύπνηση. Και ο ορισμός της φαρμακοεπαγνύψης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι η επιστήμη, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανίχνευση, την αξιολόγηση, την κατανόηση και την πρόληψη των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων. Άρα λοιπόν όταν ακούτε φαρμακοεπαγρύπνηση έχετε κατά νου ανεπιθύμητες ενέργειες, safety των φαρμάκων. Και ποιο είναι το βασικό εργαλείο της φαρμακοεπαγρύπνησης, και εδώ έρχομαι για να το συσχετίσω αυτό με τις αναφορές, τα περιστατικά, τα νούμερα που ανέφερα πριν. Το βασικό εργαλείο είναι ένα έντυπο ή τέλος πάντων μπορεί να μην είναι έντυπο, μπορεί να είναι μία φόρμα η οποία συμπληρώνεται, είναι μάλλον μία φόρμα που συμπληρώνεται και ηλεκτρονικά, στην οποία καταγράφουμε επίσημα τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Στην Ελλάδα το έντυπο αυτό ονομάζεται κίτρινη κάρτα. Φαντάζομαι το γνωρίζετε τον όρο κίτρινη κάρτα. Ελπίζω να γνωρίζετε το έντυπο, τη φόρμα τέλος πάντων, κίτρινη το χρώμα της, γι' αυτό και κίτρινη κάρτα, η οποία είναι ένα έντυπο επίσημο του ΕΟΦ, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, και όπως υπάρχει στην Ελλάδα η φόρμα αυτή και το έντυπο υπάρχει και σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο, σε πολλές χώρες ονομάζεται και εκεί κίτρινη κάρτα, σε άλλες δεν έχει το χαρακτηρισμό κίτρινη, αλλά παραμένει μια επίσημη φόρμα στην οποία πρέπει να συμπληρώσουμε την ανεπιθύμητη ενέργεια την οποία παρατηρήσαμε στον ασθενή μας.
Εκεί θέλω να καταλήξω. Τα νούμερα λοιπόν που είδατε πριν, το 13, το 35 και ούτω καθεξής, το 66, προέρχονται από τέτοιες επίσημες αναφορές. Αν δεν υπάρχει η επίσημη αναφορά, πώς θα συλλέξει ο αρμόδιος φορέας το περιστατικό το οποίο θα το αξιολογήσει και θα πάρει την οποιαδήποτε απόφαση. Συνεπώς, για το φάρμακο που αποσύρθηκε με τις μηνυγκοεγκεφαλίτιδες που είδαμε στην αρχή, τα 12 περιστατικά που είπα, ήταν 12 επίσημες αναφορές. Και όπως έγραψε και το ανέφερα πριν μέσα στο κείμενο ο Αμερικάνικος Οργανισμός Φαρμάκων, γράφουν οι ίδιοι, αυτά βρήκαμε εμείς, πιθανότατα, όχι πιθανότατα, είναι βέβαιο, ότι είναι πολλαπλάσια τα περιστατικά τα οποία έχουν συμβεί στον κόσμο, αλλά δεν έχουν καταγραφεί, δεν έχουν αναφερθεί επίσημα. Γιατί αν μία ανεπιθύμητη ενέργεια τη δούμε εμείς, τη δω εγώ στον ασθενή στο ιατρείο μου, μπορεί να είναι και σχετικά σοβαρή, αλλά την κρατήσω για τον εαυτό μου και δεν την περάσω στην επίσημη φόρμα της κίτρινης κάρτας, αυτή δεν θα συλλεχθεί ποτέ κεντρικά. Δεν θα φτάσει ποτέ στη βάση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να έχουμε μια σούμα όλων των περιστατικών και να δούμε πραγματικά αν πιο συχνά ένα φάρμακο προκαλεί μια ανεπιθύμητη ενέργεια. Ξέρουμε ότι οι αναφορές, ο αριθμός των επίσημων αναφορών είναι πάρα πολύ μικρός. Αν σκεφτείτε και εσείς τον εαυτό σας, πόσες φορές έχετε συμπληρώσει μία κίτρινη κάρτα, φαντάζομαι το νούμερο είναι, αν δεν είναι 0, τέλος πάντων είναι μονοψήφιο. Αλλά αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, είναι παγκόσμιο το πρόβλημα της υποαναφοράς των ανεπιθύμητων ενεργειών, αλλά αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη είναι η σημασία του, αν σκεφτούμε ότι οποιαδήποτε σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια που παρατηρούσαμε στους ασθενείς μας, στο ιατρείο μας ή στο νοσοκομείο ή οπουδήποτε αλλού καταγραφότανε και οδηγούσε στην επίσημη συλλογή τους στις βάσεις δεδομένων, θα είχαμε μια πολύ καλύτερη εικόνα για το προφίλ της ασφάλειας των φαρμάκων. Και αυτό τελικά θα ήταν προς όφελος του ασθενή, αλλά και τελικά εμάς των ιδίων ως θεράποντα. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να συμπληρώνετε και να αποστέλλετε αυτό το έντυπο. Η κίτρινη κάρτα στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο έχει περάσει και σε επίσημη ηλεκτρονική μορφή, υπάρχει επίσημο site του ΕΟΦ και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην περίπτωση αυτή της κίτρινης κάρτας είναι ότι αυτή την αναφορά μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε. Δεν μπορεί να την κάνει μόνο ο θεράπων ιατρός ή ο νοσηλευτής ή ο φαρμακοποιός, μπορεί να την συμπληρώσει και ο ίδιος ο ασθενής, ακόμα και οι συγγενείς των ασθενών. Μπορούν να μπουν και να συμπληρώσουν τη φόρμα και να αποστείλουν επίσημα και να καταχωρηθεί αυτή. Και βεβαίως τη συμπληρώνουν και την αναφορά επίσημα, τη δηλώνουν και οι φαρμακευτικές εταιρείες. Τα νούμερα βέβαια λένε ότι παγκοσμίως αναφέρομαι μόνο το 10% των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών καταγράφεται. Δηλαδή δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα στην Ελλάδα ότι οι επαγγελματίες υγείας ή οι ασθενείς δεν συμπληρώνουν την κίτρινη κάρτα, αλλά αυτό συμβαίνει διεθνώς. Γι' αυτό και γίνεται γενικότερα μια προσπάθεια ενημέρωσης, έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα τέτοια γεγονότα να μπορούν να καταγραφούν κάπου επίσημα για να συλλεχθούν και να έχουμε καλύτερη εικόνα για το προϊόν που κυκλοφορεί στην αγορά. Πού συλλέγονται αυτές οι κίτρινες κάρτες ή αυτή η φόρμα, είπαμε, είναι και έντυπη, δεν ξέρω αν μπορείτε να την βρείτε πλέον, λοιπόν νομίζω δεν υπάρχει, αλλά σίγουρα υπάρχει ηλεκτρονικά διαθέσιμη να τη συμπληρώσει κανείς ελεύθερα. Πού καταλήγουν λοιπόν αυτές,
Για την Ελλάδα, ξεκινώντας, τα δεδομένα αυτά μαζεύονται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, στο Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης, και μετά αυτά ο ΕΟΦ δεν τα κρατάει για τον εαυτό του, τα στέλνει κάπου κεντρικά. Πού κεντρικά τα στέλνει? Τα στέλνει στη βάση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, του EMA. Τη βάση ονομάζεται Eudravigilance. Και ο EMA τα στέλνει στη βάση του Παγκόσμιου Οργανισμού Φαρμάκων, στη βάση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, WHO. Η βάση αυτή βρίσκεται στη Σουηδία, στην Ψάλα της Σουηδίας, ονομάζεται VigiBase, και εκεί καταλήγουν αυτές οι αναφορές σχεδόν από όλο τον κόσμο. Δηλαδή, και ο Αμερικάνικος Οργανισμός Φαρμάκων, ο FDA που ανέφερα πριν, θα στείλει τα δεδομένα του στη βάση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έτσι λοιπόν, αυτές οι κίτρινες κάρτες που μαζεύονται από τους γιατρούς, τους ασθενείς, τις εταιρείες, από τις κλινικές μελέτες που τρέχουν, καταλήγουν στις κεντρικότερες βάσεις είτε της Αμερικής είτε της Ευρώπης, και από εκεί στη βάση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Από εκεί λοιπόν αντλούνται τα δεδομένα, είναι οι επίσημες καταχωρήσεις, έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν και αυτοί οι οργανισμοί ότι το φάρμακο έχει μια σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια και πρέπει να μπει αυτή η προειδοποίηση ή να αποσυρθεί από την αγορά. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εφόσον μιλάμε για τεράστιες απώλειες για τις φαρμακευτικές εταιρείες, υπάρχει μια πίεση για απόδειξη ότι συμβαίνει κάτι. Και αυτό το μπορεί να αποδειχθεί μόνο όταν υπάρχει επίσημη αναφορά. Όχι αν το συζητάμε θεωρητικά εμείς μεταξύ μας. Πρέπει επίσημα να καταγραφεί. Γι' αυτό λοιπόν είναι, θα έλεγα, υποχρέωση όλων μας να, τουλάχιστον στις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, να ξέρετε ότι μπορείτε να δηλώσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, έτσι. Αν θεωρήσετε ότι ένα φάρμακο προκαλεί σοβαρό πονοκέφαλο στον ασθενή σας, ή μάλλον υποψιάζεστε, για να είμαι πιο σωστός, δεν χρειάζεται να είστε βέβαιοι ότι η ανεπιθύμητη ενέργεια σχετίζεται, αποδίδεται μάλλον στο φάρμακο, γιατί δεν είναι ποτέ κανείς σίγουρος, δεν είναι τόσο εύκολο αυτό. Αυτό που πρέπει να κάνει ο καθένας είναι μια ανεπιθύμητη που υποψιάζεται ότι σχετίζεται με το φάρμακο, να την αναφέρει. Το αν θα αποδοθεί κλινική συσχέτιση είναι υπευθυνότητα, είναι αρμοδιότητα του ΕΟΦ ή των Ευρωπαϊκών Οργανισμών. Δεν είναι ποτέ κανείς σίγουρος, άρα δεν υπάρχει, γιατί μια αναστολή και των ασθενών αλλά και των επαγγελματιών υγείας είναι, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι αυτό σχετίζεται με το φάρμακο. Τώρα μήπως δεν είναι σωστό να κάνω την αναφορά. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος αυτό. Μόνο η υποψία αρκεί, και είναι ο ρόλος κάποιων ειδικών να αξιολογήσουν αυτήν την ανεπιθύμητη ενέργεια. Άρα αρκεί να το υποψιαζόμαστε, έτσι. Γιατί είναι μια συχνή αναστολή των περισσότερων. Μα σχετίζεται με το φάρμακο, μήπως δεν είναι σωστό να κάνουν την αναφορά. Μόνο η υποψία αρκεί. Έτσι λοιπόν συλλέγονται αυτά τα δεδομένα. Αυτό είναι το κέντρο στην Σουηδία, στην Ψάλα, που συλλέγονται παγκοσμίως οι ανεπιθύμητες ενέργειες από όλο τον κόσμο, και η VigiBase, αυτή η βάση δεδομένων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή γύρω στις 17, γύρω στα 17 εκατομμύρια τέτοιες αναφορές, τέτοιες κίτρινες κάρτες εντός εισαγωγικών. Και βλέπετε ότι ο όρος που χρησιμοποιείται και επισήμως είναι το suspected, δηλαδή ύποπτες ή πιθανές, τέλος πάντων, ανεπιθύμητες ενέργειες. Άρα αυτή τη στιγμή η βάση, 40 χρόνια λειτουργεί το κέντρο αυτό, περιλαμβάνει γύρω στα 17 εκατομμύρια αναφορές. Και εκεί δουλεύουν αυτή τη διαδικασία που ονομάζουν ανίχνευση σημάτων ασφαλείας, το signal detection,
Τι σημαίνει λοιπόν το σήμα ασφάλειας ενός φαρμάκων? Μία υπόθεση, το σήμα στην ουσία είναι μία υπόθεση η οποία βασίζεται σε κάποια δεδομένα και η οποία εξετάζεται, αφού εξεταστεί και μαθηματικά αλλά και κλινικά, μπορεί να οδηγήσει σε κάποιο συμπέρασμα σε ό,τι αφορά ένα φάρμακο. Η βάση του Αμερικάνικου Οργανισμού Υγείας, στην οποία θα σας δείξω και ένα παράδειγμα μιας δουλειάς που έχουμε κάνει, η βάση του FDA ονομάζεται FIRES, και η βάση του FDA αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει περίπου 8,5 εκατομμύρια αναφορές. Περίπου οι μισές αναφορές του παγκόσμιου, στη βάση την παγκόσμια, προέρχονται από τον FDA, από την Αμερική. Και ο τρόπος με τον οποίο καταχωρούνται οι ανεπιθύμητες ενέργειες ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ονομάζεται και το λεξικό εντός εισαγωγικών αυτό που έχει δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό, για να υπάρχει μια κωδικοποίηση να μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, ονομάζεται μέτρα και περιλαμβάνει συγκεκριμένους όρους κάτω από τους οποίους κωδικοποιούνται οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Για να καταλαβαινόμαστε τι σημαίνει για τον καθέναν, ξέρω εγώ, κεφαλαβία ή εξάνθημα ή οτιδήποτε άλλο. Μέτρα λοιπόν ονομάζεται αυτό το λεξικό και βλέπετε ότι για τις Ηνωμένες Πολιτείες ο αριθμός των περιστατικών, των αναφορών, των επίσημων που γίνεται, αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Άρα λοιπόν η όλη διαδικασία της συλλογής στοχεύει κάπου. Μαζεύουμε όλα αυτά τα δεδομένα, τα έχουμε συγκεντρωτικά για να βρούμε, προσπαθούν να βρουν οι αρμόδιοι τι είναι αξιοσημείωτο, ποια αναφορά πιθανόν σχετίζεται συχνότερα με ένα φάρμακο. Να ανιχνεύσουν ένα σήμα της ασφαλείας του φαρμάκου. Αυτή είναι η λογική με την οποία δουλεύει αυτή η διαδικασία και με την οποία δουλεύουν αυτές οι βάσεις δεδομένων. Δηλαδή οι αναφορές που παίρνονται από τον καθέναν, από εσάς, μία αναφορά καταλήγει στη βάση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχει γίνει προφανώς το ανάλογο φιλτράρισμα, η αξιολόγηση, η κωδικοποίηση, η κατηγοριοποίηση των φαρμάκων και των ανεπιθύμητων ενεργειών και με βάση αυτές τις πληροφορίες προσπαθούν να βρούνε τι μπορεί να σχετίζεται περισσότερο με ένα φάρμακο. Άρα λοιπόν, ένας πιο απλοϊκός τρόπος όταν είναι πολύ σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, είδατε σοβαρές μηνυγκοεγκεφαλίτιδες, προφανώς όταν έρχεται στον ΕΟΦ ή στην κάπου αλλού σε άλλη μια χώρα μια αναφορά μηνυγκίτιδα, πιθανή μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα ή θάνατος από ένα φάρμακο, αυτό είναι ένας λόγος κινητοποίησης των αρχών, οι οποίοι ψάχνουν περισσότερο το περιστατικό. Οπότε, εάν εκεί εμφανιστούν, είναι πιο εύκολο να εντοπίσει κανείς τόσο σοβαρά γεγονότα, προφανώς το θάνατο ή μια σοβαρή φλεγμονή, μια μηνυγκίτιδα, είναι πιο εύκολο λοιπόν να εντοπιστούν και να συλλεχθούν. Γι' αυτό είδατε και στην πρώτη περίπτωση 12 τέτοιες αναφορές ήταν ικανές για να οδηγήσουν σε απόσυρση του φαρμάκου. Γιατί αν σκεφτούμε, είπαμε ότι μόνο το κάτω από το 10% των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών αναφέρεται. Σκεφτείτε μας όλους που δεν αναφέρουμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Άρα όταν έχουν εντοπίσει 12 περιστατικά, όταν έχουν 12 καταγεγραμμένα, σημαίνει ότι από πίσω βρίσκονται τουλάχιστον άλλα 100, έχουν συμβεί κάπου και δεν έχουν καταγραφεί επίσημα. Δεν έχει φτάσει η πληροφορία επίσημα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι τέτοια μικρά νούμερα μπορεί να είναι ικανά να οδηγήσουν τους αρμόδιους φορείς στο να καταλήξουν σε μια προειδοποίηση ή σε μια απόσυρση. Άρα ο στόχος της διαδικασίας είναι να ανιχνευθούν τέτοια σήματα, τέτοιες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ή και λιγότερο σοβαρές που σχετίζονται με τα φάρμακα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι η πηγή αυτής της πληροφορίας δεν είναι κάποια
περίεργη κλινική μελέτη, δεν είναι κάποια κλειστή κλινική μελέτη που γίνεται σε ένα ειδικό κέντρο. Η πηγή αυτής της πληροφορίας έρχεται τελικά από όλο το σύστημα, από εμάς τους ίδιους. Γιατί είναι η επίσημη πληροφορία που έχει καταγραφεί με τη φόρμα αυτή του τύπου της κίτρινης κάρτας. Τώρα, έχοντας αυτές τις βάσεις, θα κάνω μια αναφορά σε κάτι που δουλεύουμε, που δουλεύω εκεί στο τμήμα της κλινικής φαρμακολογίας στην Θεσσαλονίκη, στην ιατρική σχολή. Με μια δουλειά λοιπόν που η οποία προέρχεται από τις βάσεις αυτές των αναφορών, τις βάσεις των δεδομένων. Μια διαδικασία, ουσιαστικά στατιστική, που ακολουθείται για να εντοπίσουμε τέτοια σήματα, τέτοιες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, ονομάζεται disproportionality ανάλυση, ανάλυση δυσαναλογίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε όλα τα δεδομένα για το, για το αριθμό των ασθενών που λαμβάνουν το φάρμακο και το πόσο συχνά εμφανίζεται αυτή η ανεπιθύμητη ενέργεια, δεν τα έχουμε τα δεδομένα, είπαμε γιατί δεν το αναφέρουμε, πρέπει να δουλέψουμε με αυτά που έχουμε διαθέσιμα ως επίσημες αναφορές στις βάσεις των δεδομένων. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μία διαδικασία με την οποία θα συσχετίζουμε, θα αναλύουμε τα περιστατικά που έχουν αναφερθεί, που έχουν γίνει report, με βάση αυτά τα οποία θα αναμέναμε, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, τα δεδομένα που έχουμε. Αυτή είναι η ανάλυση της αναλογίας. Δηλαδή, αν θεωρητικά με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία περιμέναμε να έχουμε στον όγκο των πληροφοριών 5 αναφορές μιας ανεπιθύμητης ενέργειας και εμείς παρατηρούμε στη βάση μας ότι έχουμε 25, αυτό είναι μια δυσαναλογία. Και αυτή η δυσαναλογία σημαίνει ότι υπάρχει ένα πιθανό σήμα για την ασφάλεια του φαρμάκου. Δεν θα σας κουράσω με κάποιους όρους που αφορούν αυτή τη διαδικασία, αλλά αν κάποιος διαβάζει έτσι λίγο κλινικές μελέτες και στέκεται στο κομμάτι της ανάλυσης των αποτελεσμάτων, μπορεί ενδεχομένως να έχει παρατηρήσει κάποια μεγέθη σαν το ROR, αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό, το Reporting Odds Ratio, που προέρχεται από το Odds Ratio, δηλαδή τον λόγο αυτόν που μας δίνει μια πιθανότητα για να συμβαίνει ένα γεγονός. Με βάση λοιπόν αυτά τα διαθέσιμα στοιχεία που προέρχονται από τις βάσεις αυτών των δεδομένων, κάτι που μπορεί να δουλευτεί σχετικά εύκολα, το σχετικά προφανώς αφορά να έχει κάποιος τις γνώσεις και να διαθέσει ένα χρόνο να ψάξει, να μάθει να ψάχνει σωστά και να αναλύει αυτά τα δεδομένα. Δείτε λοιπόν εδώ μια πρόσφατη δημοσίευση περσινή που κάναμε πέρσι σε ένα καλό περιοδικό. Και τι κάναμε, αναλύσαμε με αυτή τη διαδικασία την ανάλυση δυσαναλογίας, την disproportionality, τη βάση δεδομένων του Αμερικάνικου Οργανισμού Φαρμάκων και βρήκαμε ένα πιθανό, ένα potential σήμα που συσχετίζει τα αντικαταθλιπτικά με διαβήτη τύπου 2. Το έχουμε αυτό κατά νου, η εμπειρία μας το λέει αυτό. Υπάρχουν δεδομένα διαθέσιμα. Χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς τον μηχανισμό με τον οποίο τα αντικαταθλιπτικά μπορεί να οδηγήσουν σε εμφάνιση διαβήτη τύπου 2, ξέρουμε, υπάρχουν αναφορές, έχει γίνει και μια ωραία προπέρσι δημοσιευμένη μετανάλυση 20 προοπτικών μελετών που
προσπάθησαν να διερευνήσουν. Οι μελέτες αυτές είχαν σαν ένα σημείο αξιολόγησης έκβασης κατά πόσο τα αντικαταθλιπτικά μπορεί να οδηγούν σε διαβήτη τύπου 2. Τα αποτελέσματα δεν είναι ξεκάθαρα, γιατί είναι και όλες αυτές οι μελέτες, οι 20 που έχουν δημιουργηθεί, είχαν μεγάλη ετερογένεια. Ο τρόπος συλλογής των περιστατικών δεν ήταν ξεκάθαρο σε κάποιες από αυτές. Τέλος πάντων, να μην σας κουράζω με αυτό. Υπάρχει αυτό το ερώτημα, κατά πόσο τα αντικαταθλιπτικά που ξέρουμε, που χορηγούμε, μπορούν στη χρόνια χρήση τους, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι φάρμακα, το βλέπουμε στην κλινική πράξη, που τελικά τα χρησιμοποιούμε χρόνια στον ίδιο ασθενή, με τα μίνιμουμ διαστήματα που γνωρίζετε, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι καταλήγουν χρόνια να παίρνουν οι ασθενείς τα φάρμακα αυτά. Άρα λοιπόν αυτό που θέλαμε να δούμε εμείς είναι να επιβεβαιώσουμε με βάση τα διαθέσιμα αυτά στοιχεία κατά πόσο τα φάρμακα αυτά σχετίζονται με σακχαρώδη διαβήτη. Ξέρουμε βεβαίως καλύτερα ότι τα αντιψυχωτικά σχετίζονται με μεταβολικό σύνδρομο και κάνουν σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Φαίνεται, έχουμε δημοσιεύσει ένα review γύρω από αυτό, ότι κάποιοι υποδοχείς σχετίζονται περισσότερο με μεταβολικό σύνδρομο. Αυτό τουλάχιστον που είχαμε βρει εμείς είναι ο υποδοχέας διοταύση της σεροτονίνης, της ισταμίνης και μουσκαρινική υποδοχής σχετίζονται περισσότερο με τέτοιες ιδιότητες. Πρόκληση σαχάρου, ο μηχανισμός, διαβήτη και λέω σαχάρου, ο μηχανισμός με τον οποίο προκαλείται το μεταβολικό σύνδρομο, θα το έχετε δει, το ξέρουμε όλοι και στην πράξη, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο να το διαχειριστούμε, το μεταβολικό από τα αντιψυχωτικά. Ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος αντιμετώπισης, κανείς δεν ξέρει, γιατί κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Αν θέλετε, είναι διαθέσιμο αυτό το αρθράκι μας, όπου στην ουσία απεικονίζει όλο αυτό το σύνθετο του πράγματος, πώς οι παράγοντες εμπλέκονται τελικά στην πρόκληση μεταβολικού συνδρόμου από τα φάρμακα αυτά. Άρα, έχοντας ως βάση τη γνώση για τα αντιψυχωτικά, ο σκοπός της αναζήτησής μας ήταν για τα αντικαταθλιπτικά, επαναλαμβάνω, μέσα από τη βάση δεδομένων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Κίνδυνος για διαβήτη και αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Ένα ερώτημα που μπορεί να σας δημιουργείται είναι γιατί ψάξαμε εμείς στη βάση του Παγκόσμιου, του Αμερικάνικου Οργανισμού Φαρμάκων, του FDA. Γιατί αναλύσαμε αυτή τη βάση. Η απάντηση είναι απλή, γιατί η πρόσβαση σε αυτή τη βάση είναι δωρεάν. Έτσι λοιπόν, αφού είχαμε πρόσβαση σε αυτή, με ένα εργαλείο το οποίο ονομάζεται Open Vigil και το οποίο είναι διαθέσιμο, ελεύθερο, περιλαμβάνεται μέσα σε αυτό όλες οι αναφορές που έχει ο FDA από το 2004 ως το 2017, τώρα μπήκε και το τετράμινο του 2018, τις έχουν λοιπόν μέσα καταχωρημένες και μπορεί κάποιος, εάν μάθει να χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο που ονομάζεται Open Vigil, να αρχίσει να τις βλέπει και να τις δουλεύει και να τις συσχετίζει. Εδώ λοιπόν, χρησιμοποιώντας μία συγκεκριμένη μεθοδολογία και ψάχνοντας 22 αντικαταθλιπτικά εγκεκριμένα από τον FDA, χρησιμοποιώντας, τώρα είναι πιο εξειδικευμένη ανάλυση αυτή, πρέπει πραγματικά κάποιος να κάτσει να ασχοληθεί λίγο για να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, και καθαρίζοντας, έτσι εντός εισαγωγικών, λίγο αυτά τα δεδομένα, για παράδειγμα στις αναφορές όπου υπήρχαν αντιψυχωτικά φάρμακα μέσα, όπου υπήρχαν αντιδιαβητικά φάρμακα μέσα, ή φάρμακα που έχουν υπεργλυκαιμικές ιδιότητες, τις αφαιρέσαμε από το ψάξιμό μας. Και ψάξαμε λοιπόν τη συσχέτιση με κάποιους όρους που σχετίζονται με σακχαρώδη διαβήτη. Το μέγεθος με το οποίο
Κάναμε την αξιολόγηση, ήταν το ROR που σας ανέφερα, το Reporting Odds Ratio, το οποίο στην ουσία χρησιμοποιεί τέσσερα νούμερα, τον αριθμό των αναφορών που έχει το φάρμακο με την ανεπιθύμητη ενέργεια, δηλαδή μια κάρτα που έλεγε ρωγοσία, τραλίνη και υπεργλυκαιμία, ο αριθμός των αναφορών από το φάρμακο που συνολικά, δηλαδή πόσες αναφορές είχαμε π.χ. με σετραλίνη, ο αριθμός των αναφορών μόνο με την ανεπιθύμητη, δηλαδή το σακαρόιδ διαβήτη και μια ομπρέλα από όρους που αναφερόταν στο σακαρόιδ διαβήτη και το σύνολο των αναφορών όλων των αντικαταθλιπτικών. Υπολογίζοντας, χρησιμοποιώντας τα τέσσερα αυτά νούμερα, λοιπόν, καταλήξαμε, είναι μια διαδικασία έτσι που πολύ σύνθετη, αλλά δίνω μόνο το αποτέλεσμα για να δείξω τι μπορεί να δουλέψει κανείς όταν έχει τέτοια διαθέσιμα στοιχεία, ότι λίγα περιγραφικά νούμερα, ότι ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών που ελάμβαναν τέτοια φάρμακα ήταν 53 ετών, η πλειοψηφία ήταν γυναίκες, το 67%, όχι που ελάμβαναν τέτοια φάρμακα, που είχαν οι αναφορές, έτσι. Και ο μέσος, έτσι, το ηλικιακό φάσμα στο οποίο ήταν καταχωρημένες αυτές τις ανεπιθύμητες ήταν τα 46 με 65 ετών. Και το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε, 6 αντικαταθλιπτικά φαίνεται να σχετίζονται περισσότερο με διαβήτη τύπου 2. Και αυτά τα 6 είναι 4 τρικυκλικά, νορτριπτυλίνη, δοξεπίνη, ημιπραμίνη, αμιτριπτυλίνη, ημιρταζαπίνη και ισερτραλίνη. Άρα, τρικυκλικά ημιρταζαπίνη και ισερτραλίνη φαίνεται, προκύπτει, είπαμε, με βάση αυτές τις αναφορές, να σχετίζονται περισσότερο με αυξημένη πιθανότητα πρόκλησης διαβήτη τύπου 2. Ένα δεύτερο κομμάτι που προχωρήσαμε λίγο για να το επεκτείνουμε αυτό και να καταλάβουμε τι κοινό έχουν αυτά τα φάρμακα και τα οποία μπορεί να, τι κοινό από πλευράς φαρμακοδυναμικής, δηλαδή προφίλ συγγένεια σύνδεσης με τους υποδοχείς, τι κοινό έχουν τα φάρμακα αυτά που μπορεί να συμβάλλει στην πρόκληση του σακαρόιδη διαβήτη. Άρα, το άλλο τμήμα της συγκεκριμένης μελέτης μας είναι, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις μας γύρω από τη συγγένεια σύνδεσης με τους υποδοχείς, μια άλλη διαδικασία που είναι έτσι πολύπλοκη να χρησιμοποιήσεις τις βάσεις δεδομένων και κάποια φαρμακολογικά μεγέθη συγγένεια σύνδεση με τους υποδοχείς. Έτσι βγάλαμε αυτό το σχήμα με αυτά τα χρώματα που δείχνει τη συγγένεια σύνδεση, και αυτή είναι όλη η ομάδα των υποδοχείων με τον οποίο συνδέονται αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Επίσης το άρθρο συνολικά, αν θέλετε, είναι διαθέσιμο για να το δείτε με την ησυχία σας. Τη συσχέτιση, λοιπόν, κάναμε με βάση αυτή τη γνώση και την προηγούμενη παρατήρηση, ότι με βάση τη γνώση για το προφίλ σύνδεσης του υποδοχής και αυτό το αποτέλεσμα, φαίνεται να υπάρχει μια ισχυρά σημαντική συσχέτιση κάποιων συγκεκριμένων υποδοχέων με αυτό το αποτέλεσμα της διαλυτογόνου ιδιότητας. Και αυτή η υποδοχή είναι ο υποδοχέας Ι1 της ισταμίνης και κάποιοι και σχεδόν όλοι οι μουσκαρινικοί υποδοχή M1, M3, M4 και M5. Συνεπώς, με βάση αυτή τη συσχέτιση, φάρμακα που έχουν ψηλή συγγένεια σύνδεσης με αυτούς τους υποδοχείς φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προκαλέσουν σακαρόιδη διαβήτη τύπου 2. Ξαναπαραθέτω το προηγούμενο συμπέρασμα, στο οποίο καταλήγουμε για το μεταβολικό από τα αντιψυχωτικά. Βλέπετε κοινό χαρακτηριστικό υποδοχείας Ι1 της ισταμίνης, μουσκαρινική υποδοχής M1, M3. Πιθανότητα, λοιπόν, φάρμακα που έχουν ένα τέτοιο προφίλ, ισχυρή συγγένεια σύνδεση με τους υποδοχείς αυτούς, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προκαλέσουν διαβήτη τύπου 2. Κάτι
από την ανάλυση κάτι μας ξεφεύγει, κάτι δεν συμβαδίζει με τα υπόλοιπα που είπα, δηλαδή τα παλιά τα τρικυκλικά έχουν χαρακτηριστικές τέτοιες ιδιότητες, η μεταζαπίνη έχει, αυτή που βλέπετε φεύγει έξω από το λοιπόν μέσο του διαγράμματος είναι η σερτραλίνη. Η σερτραλίνη λοιπόν δεν έχει ακριβώς τέτοιο προφίλ, τέτοια συγγένεια σύνδεσης, δεν είναι κοινό το χαρακτηριστικό με τα υπόλοιπα φάρμακα, άρα εδώ είναι ένα ερώτημα γιατί πιθανόν ποιες είναι αυτές οι ιδιότητες της σερτραλίνης που μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο για σακχαρώδη διαβήτη. Παναλαμβάνω, αυτή είναι μια μεθοδολογία με διαθέσιμα δεδομένα, στα οποία συνδυάζοντας και τις γνώσεις φαρμακοδυναμικής, καταλήγουμε σε μια υπόθεση για μια πιθανή συσχέτιση. Το ότι το άρθρο έχει δημοσιευτεί σε καλό πραγματικά περιοδικό British Journal of Clinical Pharmacology και επειδή ταυτόχρονα έχουν βγει και άλλες αναλύσεις από άλλα group στην Ευρώπη που υποστηρίζουν για τα αντικαταθλιπτικά αυτή την πιθανότητα, δείχνει ότι η βάση της θεωρίας μας είναι σωστή, έτσι. Και αντιλαμβάνεστε που θέλω να καταλήξω ότι όσο μεγαλύτερο νούμερο αναφορών έχουμε, τόσο σε πιο ασφαλή συμπεράσματα μπορούμε να οδηγηθούμε. Σίγουρα υπάρχουν περιορισμοί σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτόν τον τρόπο μελέτης. Αν το σκεφτείτε από την πηγή, από τη βάση, για το τι πληροφορία καταχωρούμε εμείς μέσα σε μη κάρτα, αυτομάτως δημιουργούνται από την αρχή περιορισμοί, γιατί λείπουν πολλά δεδομένα σε κάθε αναφορά και γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει και ένα κλινικό κομμάτι αξιολόγησης, κλινικής αξιολόγησης της ανεπιθύμητης ενέργειας. Παρ' όλα αυτά, είναι μια θα έλεγα, ισχυρή ένδειξη. Και με αυτή τη διαδικασία, για να κλείσω, έχουμε κάνει και άλλες αναλύσεις, για παράδειγμα κίνδυνο η συσχέτιση των αντικαταθλιπτικών με καταράκτη, οφθαλμικό καταράκτη. Καταλήγουμε, η ανάλυση δείχνει ότι κάποια φάρμακα συνδέονται περισσότερο, όπως πάλι σερτραλίνη, εστραλοπράμι, δουλοξετίνη, νεφαζοδόνη. Και κάτι που βγήκε τώρα χθες προχθές, ο περιοδικό του κ. Βιωτάκου που δημοσιεύσαμε, μια ανάλυση πάλι με την ίδια μεθοδολογία, πάλι από τη βάση του FDA, σε ό,τι αφορά τα φάρμακα για τη σκλήρυνση. Αυτά που ξεκίνησα στην αρχή, είδατε ότι είναι καινούργια, είναι περίεργα, δεν είναι πολύ καθαρά φάρμακα και σχετίζονται με κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες περισσότερο. Άρα λοιπόν, κάναμε μια ανάλυση των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων αυτών για τη σκλήρυνση και μπορείτε να δείτε το άρθρο μόλις ανέβηκε την προηγούμενη. Προηγούμενες μέρες στο περιοδικό του κ. Γιωτάκου, το γνωρίζετε, είναι ελεύθερο, οπότε μπορείτε να το διαβάσετε εφόσον σας ενδιαφέρει. Και το project που τρέχουμε τώρα είναι αντιψυχωτικά και κίνδυνος πνευμονίας στο πλαίσιο μιας μεταπτυχιακής εργασίας στο πανεπιστήμιο μας. Αυτά ήθελα να σας πω εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας και αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, δείτε από αυτό είμαι διαθέσιμο. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποια ερώτηση, θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι. Κύριε Ιωδάκο. Με εκθέσει και εμένα το έβριμα με το σερτραλίνη.